Ναι. Κάτσε, κάτσε. Έχω... Πού να κάτσω, μωρή. Έχω ένα θύμα bullying εδώ και κλαίει. Σκάσε, παιδάκι μου, σκάσε. Δίπλα είναι το βυζί της μαμάς, άρπατο. Λοιπόν, άκουσε, παίρνω από το Λονδίνο δεύτερη φορά σε. Καλά κάνεις, αλλά βγάλει το βυζί έξω να χαρεί. Τώρα το βάλα μέσα, άκου. Γιατί... Βυζί θέλουμε, βυζί, γι' αυτό κλαίμε. Ωραία, βυζί. Βγάζω, άκου τι θέλω να. Και δεν έχει να κάνει με ηλικία. Από μικρός κλαίς μέχρι μεγάλος, μέχρι κεράματα. Θα κλάψα αν δεν το βρεις. Το βυζί τον έχω, μωρέ, 14 μηνών είναι, άκου. Ρούφα, αγάπη μου, και σκάσε να μιλήσουμε. Έλα, πες. Μπράβο. Με αναγκάζει επικαιρότητα, Αποστόλη. Άκουγα αυτή την ιστορία με το Συριάκι και την ξύστρα και το δάχτυλο. Το σιροφωνιά. Αυτό. Και πήρα να καταγγείλω σε όλους τους ξέρεις που έχουν ελληνική ψυχή ότι εδώ έχει γίνει bullying τρελό σε ελληνάκι, καθαρό αιμο 50%. 50% Ιταλάκι. Είναι λίγο μπάσταρδο δηλαδή. Αλλά είναι άσπρο, λευκό-λευκό, έχει μπλε μάτια. Είναι της Αρίας φίλη. Της Αρίας. Ένα λένε μπάσταρδο. Ναι. Τους μπάσταρδους, συγγνώμη, και όλα σαλά θα τους κάνουμε bullying. Και οι Ιταλοί, ξέρεις, μεγάλη Ελλάδα. Έλληνες είναι κι αυτοί. Το bullying το τρώει λόγω Ιταλίας, όχι λόγω Ελλάδας, να ξέρεις. Οι Έλληνες δεν δέχονται bullying. Μόνο κάνουνε. Να δεις, 9 μηνών στο βρεφικό σταθμό το δάγκωσε το παιδί ένα αγγλάκι. Αμπά που να λυσάξει αυτά του Brexit έχουν ξεφύγει τελείως. Ναι, δεν το ήθελε παιδί μου, ήταν καθαρό αυτό το θέμα και θέλω να τους καλέσω όλους τους Έλληνες να γίνει κάτι, ένα αβάζ κάτι, αλλά μετά σκέφτηκα κάτσε ρε βουστί μου, αυτό είναι εδώ ο μετανάστης. Όχι, αφού είναι ο μετανάστης έχει λογική. Το μετανάστη το γάμουμε εκεί στο λαιμό. Πάτημα. Τα πατάς νωρίς στο λαιμό για να σκάσουν, γιατί θα μεγαλώσει μετά, μπορεί να γίνει και αυτός φωνιάς. Να ανακαλύψει ότι και με το μολύβι μπορεί να σκοτώσεις. Α, τα παιδί μου δεν μίλησε και αυτό, λέει μετανάστη. Σε 9 μηνών το κατάπιε, τίποτα, δεν έκανε τίποτα. Έτσι θέλει. Και γύρισε σπίτι με ένα δάγκωμα ρολόι στο μπράτσο, αλλά δεν είπαμε τίποτα. Γιατί μωρή στο γιατρό δεν πας, δεν σου κάνει ρολόι το μαντού. Το δάγκωμα είναι το θέμα. Στην Αγγλία στο γιατρό πας μόνο άμα είσαι να πεθάνεις. Δεν είσαι τακτικά στο να πεθάνεις στην Αγγλία, γιατί είναι όλα λυμμένα και δεν πεθαίνεις εύκολα. Εντάξει, μην το λες, ξέρεις πόσοι γέροι πεθαίνουν στα γυροκομεία γιατί δεν έχουν θέρμανση. Συγγνώμη κιόλα που πεθαίνουν και οι γέροι, έτσι. Συγγνώμη κιόλα που δεν ξαναγεννιόνται. Δεν και σαν την Ελλάδα που παίρνει σύνταξη μέχρι τα 200. Α, Σιριζέ, κατάλαβα. Και ο Αλέξης κάτι τέτοια λέει. Έλα, επίτηδες το είπα. Να φεύγουν νωρίς. Ναι, μωρή, επίτηδες. Επίτηδες ψήφισα ΣΥΡΙΖΑ. Ψήφισα ΣΥΡΙΖΑ επίτηδες για να γνωριστώ του κερατάδε. Τα εννοούν αυτά που λένε. Τα ξέρω αυτά, έλα. Ένα έχω να σου πω. Το Γενάρη του 2015 που είχα κατέβει στην Ελλάδα να ψηφίσω, με πιάσαν από τα μούτρα όλοι οι αναρχικοί του κόλου, φίλοι του αδερφού μου, αντιεξουσιαστές, μη χέσω, και με βάλαν κάτω να ψηφίσω ΣΥΡΙΖΑ. Και του έλεγα ρε μα, αυτό είναι το Πασόκ του μέλλοντός σας. Και μου λέγανε, άμα δεν ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ θα ξαναβγεί ο Σαμαράς και εσύ δεν ζεις εδώ και δεν πρέπει να ψηφίσεις για μας, θα μας αναγκάσει να φύγουμε. Μπορεί σίγουρα ήταν αναρχική αυτή. Δεν ξέρω, έτσι δείχνανε κάτι. Μπορεί ντυμένη ΣΥΡΙΖΑ ήταν, άπλητη, και λέγανε ότι είναι αναρχική. Οι ΣΥΡΙΖΑ ντύνονται αναρχική για να πείσουν κόσμο. Δύσιμο ήταν μόνο. Τώρα οι ίδιοι, άμα του δει, φοράνε γραβάτα. Είναι αυτή που πάντα ήταν όμως, Ναι, αναρχική δεν ήταν όμως. Όποιο βγαίνει εξάρχεια δεν είναι αναρχικός. Και ο Βαρουφάκης εξάρχεια πήγαινε. Ο Βαρουφάκης είναι αναρχικός, sorry, λάθος. Αυτό είναι αναρχικός, έκανα λάθος εγώ. Το παίρνω πάνω μου.